Πώ γίνεται η ρύθμιση εκτυπωτή HP σε ασύρματο δίκτυο με το HP Smart σε MacOS. Αν θέλετε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή HP στο ασύρματο δίκτυό σα για να εκτυπώνετε από Mac, μπορείτε να το κάνετε με τρία εύκολα βήματα. Βήμα 1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή HP Smart. Βήμα 2. Προετοιμάστε τον εκτυπωτή σα για σύνδεση στο δίκτυο. Και βήμα 3. Κάντε σύζευξη του εκτυπωτή με το HP Smart. Βήμα 1 εγκαταστήστε την εφαρμογή HP Smart. Αν δεν διαθέτετε ήδη τη δωρεάν εφαρμογή HP Smart στον υπολογιστή σα, μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού από το App Store από 123 Όταν ανοίγετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, πρέπει να συμφωνήσετε με του όρου για να συνεχίσετε. Όταν εμφανιστεί η οθόνη, σύνδεση, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν νέο εκτυπωτή. Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό HP ή μπορείτε να επιλέξετε «Παράληψη τώρα». Η επιλογή παράληψη τώρα, σας μεταφέρει απευθείας στην αρχική οθόνη της εφαρμογής HP Smart ως επισκέπτη και μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό αργότερα. Η δημιουργία λογαριασμού παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες εκτύπωσης HP Smart, όπως η σάρωση. Για αυτό το βίντεο, θα συνεχίσουμε με τη δημιουργία ενός λογαριασμού. Επιλέξτε «Είσοδος» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Εγγραφή». Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας και επιλέξτε «Δημιουργία». Θα λάβετε ένα email για να επαληθεύσετε τη διεύθυνση email σα. Ανοίξτε το email και επιλέξτε Επαλήθευση. Επιστρέψτε στην εφαρμογή HP Smart και προσθέστε τον αριθμό τηλεφώνου σα, αν θέλετε. Επιλέξτε Συνέχεια. Στη συνέχεια, θα μεταβείτε στην αρχική οθόνη τη εφαρμογή HP Smart. Βήμα 2 Προετοιμάστε τον εκτυπωτή σα για σύνδεση στο δίκτυο. Το HP Smart μπορεί να συζευθεί με εκτυπωτέ που είναι ανοιχνεύσιμοι στο ασύρματο δίκτυο. Για να το κάνετε αυτό. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμιση Wi-Fi στον εκτυπωτή σα. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Η διαδικασία ενεργοποίηση τη λειτουργία ρύθμιση Wi-Fi διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του εκτυπωτή σα. Για εκτυπωτέ με μενού οθόνη αφής, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων ή στο εικονίδιο με το γρανάζι. Και επιλέξτε το μενού ρυθμίσει δικτύου. Επιλέξτε επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου. Στη συνέχεια, επιλέξτε ναι στου εκτυπωτέ χωρί οθόνη αφή πατήστε το κουμπί ακύρωση για να επανενεργοποιηθεί ο εκτυπωτή από την κατάσταση αναστολή λειτουργία. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά ασύρμα Λειτουργίας λειτουργία και ακύρωση ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά, για εκτυπωτέ LaserJet Pro, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ασύρμα Σύνδεσης σύνδεση μέχρι να αναβοσβήσουν ταυτόχρονα οι φωτεινέ ενδείξει, έτοιμο, και, προσοχή. Αφήστε τα κουμπιά για να επαναφέρετε τη λειτουργία ρύθμιση WiFi. Για εκτυπωτέ με φωτισμό μπροστινού άκρου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί WiFi στην πίσω πλευρά του εκτυπωτή για 5 δευτερόλεπτα. Όταν ο εκτυπωτή μεταβεί στη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi, ο φωτισμό στην μπροστινή πλευρά θα αναβοσβήσει και θα αλλάξει χρώμα. Βήμα 3: Κάντε σύζευξη του εκτυπωτή με το HP Smart. Τώρα που ο εκτυπωτή σα βρίσκεται στη λειτουργία ρύθμισης Wi-Fi, επιστρέψτε στον υπολογιστή Mac. Βεβαιωθείτε ότι το WiFi και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένα στον υπολογιστή σα. Από την αρχική οθόνη του HP Smart, επιλέξτε Προσθήκη εκτυπωτή. Το HP Smart ξεκινά την αναζήτηση για εκτυπωτέ στο δίκτυο. Μόλι δείτε το μοντέλο του εκτυπωτή σα, επιλέξτε το. Όταν ο εκτυπωτή σα είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο, επιλέξτε Συνέχεια. Αν ο εκτυπωτή σα υποστηρίζει τι υπηρεσίε HP, IHP Instant Ink, εμφανίζονται οθόνε για εγγραφή, αν τι επιλέξετε. Αν σα ζητηθεί να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγηση εκτύπωση, επιλέξτε Εκτυπωτέ και Σαρωτέ. Στη συνέχεια, θα μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεων Εκτυπωτή MacOS. Επιλέξτε «Προσθήκη συσκευή και επιλέξτε το μοντέλο του εκτυπωτή σα για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγηση. Το HP Smart ολοκληρώνει τη ρύθμιση του εκτυπωτή σα στο δίκτυο και μεταβίνει στην αρχική οθόνη. Είστε έτοιμοι να εκτυπώσετε. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πλακίδιο Εκτύπωση εγγράφων ή Εκτύπωση φωτογραφιών και επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εκτυπώσετε. Προσαρμόστε οποιαδήποτε από τι ρυθμίσει εκτύπωση στο παράθυρο προεπισκόπηση και ενεργοποιήστε την επιλογή εκτύπωση. Στη συνέχεια, η φωτογραφία ή το έγγραφό σα εκτυπώνεται. Βρείτε περισσότερα χρήσιμα βίντεο στο κανάλι HP Support στο YouTube.